στην στερεά Ελλάδα, μετά από την επίσκεψή μας στο Καρπενήσι με την ευκαιρία του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ξεκινάμε ουσιαστικά σήμερα το διπορικό μας στην στερεά Ελλάδα, με αρχή από την Λαμία, τη Φθιώτιδα. Σκοπός αυτών των συναντήσεων με τους συναδέλφους είναι να γνωρίσουμε από κοντά τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους που υπηρετούν εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις, σκέψεις γύρω από την αστυνομική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις όπως δημιουργούνται στην σύγχρονη πραγματικότητα. Η εμπειρία μου τις προηγούμενες επισκέψεις στην Δυτική Ελλάδα έδειξε ότι οι συνάδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα έχουν την ανάγκη να επισκεφτεί η φυσική ηγεσία, ο αρχηγός στην περιφέρεια. Αυτό πιστεύω ότι ενδυναμώνει την ενιαία συνοχή στο σώμα. Η ηγεσία έχει την ευκαιρία να μεταφέρει τις σκέψεις, τις απόψεις της για ένα νέο μοντέλο διοίκησης των υπηρεσιών, με γνώμονα και κυρίαρχη άποψη την ανθρωποκεντρική διοίκηση. Αν αυτό το πετύχουμε στις διοικήσεις των αξιωματικών στην περιφέρεια, επόμενος στόχος είναι να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας η εξωστρεφής δράση προς την κοινωνία, με απότερο σκοπό ο Έλληνας αστυνομικός και ο πολίτης των τοπικών κοινωνιών να έρθει πιο κοντά, να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας μας, ο σκοπός της δράσης μας που είναι να υπηρετούμε τον Έλληνα πολίτη και έτσι να έρθουν πιο κοντά η αστυνομία με τις τοπικές κοινωνίες. Η εγκληματικότητα κυρίαρχα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν ανάπτεται της αποκλειστικής αρμοδιότητας στην πρόληψή της ή στην εμφάνιση όσον αφορά την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία στοχεύει στην πρόληψη, όπου τούτο δεν είναι εφικτό και δεν είναι άμεσα και σε απόλυτο βαθμό επιτεύξιμο. Η καταστολή είναι το δεύτερο στάδιο, στο οποίο κατά την ταπεινή μας άποψη έχουμε να επιδείξουμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο κέντρο των μεγάλων αστικών πόλεων, αλλά και στην περιφέρεια. Θέλω να καλωσορίσω τη Λαμία, τον αρχηγό του σώματος, όσον και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Επίσης, καλωσορίζω και τον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να πούμε από κοντά, όπως είπε και ο κύριος αρχηγός, τόσο τους προβληματισμούς μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και βεβαίως να γνωρίσει από κοντά ο κύριος αρχηγός το προσωπικό της αστυνομίας εδώ. Είναι χαρά μας και τιμή μας που είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτική και η φυσική ηγεσία κάνουν οδηπορικό στις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Ευτυχώς έχουμε ενστερνιστεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης σε επίπεδο Υπουργείου και Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Είμαστε στην φάση που όχι απλά φουγκραζόμαστε προβλήματα, αλλά σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους περιφερειακούς αστυνομικούς διευθυντές, αλλά και τους διευθυντές κάθε νομού, κάθε των νομών μάλλον, αντιμετωπίζουμε στο βαθμό των τίτρων μας άμεσα τα προβλήματα. Θέλω να προσθέσω στα όσα είπε προηγούμενα ο κύριος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, ότι εδώ και 20-22 μήνες περίπου προσπαθούμε να περάσουμε ένα νέο δόγμα, μια νέα αντίληψη. Αν θέλετε και χωρίς να είναι βαρύγδουπο, και μια νέα κουλτούρα. Η ελληνική αστυνομία πραγματικά αποτελεί μια κοινωνική, μάλλον επιτελεί μια κοινωνική αποστολή. Ένα δύσκολο έργο σε περιβάλλον σκληρό και όχι μόνο δημοσιονομικό. Απέδειξε όμως ότι αποτελεί εγγύηση για να παραμείνει η χώρα ασφαλής. Σας θυμίζω ενδεικτικά το μεγάλο στοίχημα που κέρδισε η χώρα και ό,τι αυτό θετικά συνεπάγεται για την πατρίδα. Η επίσκεψη Πούτιν, η επίσκεψη Ομπάμα, η επίσκεψη του Πάπα, η μεγάλη διαρκή σύνοδο που έγινε στην Κρήτη, όλες αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία από την ελληνική αστυνομία. Άρα, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα απόδειξε ότι παραμένει ασφαλής, όχι μόνο για
τουριστικό προορισμό, αλλά ακόμα και για επενδύσεις. Το λέω αυτό για να γίνει αντιληπτό η συμβολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας στην προσπάθεια που κάνει η χώρα να επανεκκινήσει την εθνική οικονομία. Άκουσα προηγουμένα το σχόλιο σας για την εγκληματικότητα κτλ. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα αντιμετωπίζεται, θα έλεγα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτό φαίνεται εξάλλου από τα στατιστικά. Εκεί που έχουμε κάποια μικρά προβλήματα, είναι η μικρή και μεσαία παραβατικότητα, εγκληματικότητα. Εκεί έχουμε κάποια τσιμπήματα σε κάποιους δείκτες. Γι' αυτό γίνονται και διάφορες υποστηρικτικές δράσεις. Δηλαδή, πέραν της κλασικής αστυνόμευσης, το αστυνομικό τμήμα δηλαδή σε κάθε περιοχή, η ελληνική αστυνομία ήδη έχει βάλει μπροστά, λειτουργεί δηλαδή, ο θεσμός της κινητής αστυνομικής μονάδας για τις απομακρυσμένες περιοχές κάθε νομού. Τώρα πολύ σύντομα ολοκληρώνεται, τυπικά δηλαδή, παραμένει μόνο η υπογραφή από τον αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το προεδρικό διάταγμα για την αναδιοργάνωση. Εκεί θα έχουμε εξοικονόμηση και ανθρώπινων πόρων, άρα θα έχουμε περισσότερο κόσμο έξω, στις πλατείες, στους δρόμους, εκεί που τους έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι στις μεγάλες πόλεις μέσω της αναδιοργάνωσης προβλέπεται λειτουργία άμεσης δράσης και βεβαίως μία σειρά τέτοιων δράσεων, για να μην σας κουράζω, υποστηρικτικές, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, μικρής και μεσαίας παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Για την περιφέρειά μας, θέλω έτσι με την ευκαιρία, και επειδή υπάρχει και ιδιαίτερος γνωρίζετε θεσμός, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, όχι μόνο εγώ, αλλά και η πολιτική και η φυσική ηγεσία στο σύνολό της, από τη δουλειά που γίνεται, τόσο σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης, αλλά και στους επιμέρους νομούς. Όχι ότι δεν έχουμε προβληματάκια, προβληματάκια πάντα υπάρχουν, αλλά η αξιολόγηση γενικότερα για την περιφέρεια της Ελλάδας έχει θετικό πρόσημο. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες και με την συνεργασία πλέον πολιτικής και φυσικής ηγεσίας θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για τους στερεολογητές συμπολίτες μας. Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ κέριο το ερώτημά σας, προφανέστατα. Και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Χρηματοδοτικές ευκαιρίες δεν έχουμε πολλές. Άρα αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο, φυσική και πολιτική ηγεσία, είναι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση όλων αυτών των δυνατοτήτων, αξιοποίησή τους, και μπράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι έχουμε πάρει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της λειτουργίας της αστυνομίας. Παράδειγμα, μόλις πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία και βγαίνει σε διάγωνισμα η προμήθεια 12 εκατομμυρίων ευρώ για αυτοκίνητα. Έχουμε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεις, να ευχαριστήσω δημόσια και μέσω των συχνοτήτων σας, αλλά και των εντύπων σας, και τους Δήμους, αλλά και την περιφέρεια, και τις περιφέρειες. Γιατί έχοντας αντιληφθεί αυτό το σκληρό δημοσιονομικό περιβάλλον που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως Υπουργείο και Αστυνομία, έχουμε αναπτύξει συνέργειες. Και έτσι έχουμε αρκετά μεγάλη βοήθεια μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ιδιαίτερα της τροχέας με οχήματα, και όχι μόνο, αλλά και με διάφορα άλλα μέσα τεχνολογικής εξέλιξης και βοήθειας. Και βεβαίως οι Δήμοι, μέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, έχουν προσφέρει αρκετά δικά τους κτίρια για να υπάρξει εξοικονόμηση ακόμα και σε αυτό το κομμάτι της στέγασης. Άρα, έχοντας υπόψη ότι ναι, αντιμετωπίζουμε αυτό το ασπεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, προσπαθούμε να βρούμε όλες εκείνες τις εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αναβάθμιση ποιοτικά του εγκλήματος. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω με απόλυτη και έτσι σαφήνεια και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι Έλληνες αστυνομικοί, και δεν το λέω τώρα επειδή ηγούμε της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, πραγματικά δείχνουν έναν επαγγελματισμό και μία αυταπάρνηση που είναι άξια θαυμασμού. Κάτω από δύσκολες για αυτούς συνθήκες, αντίξωες πολλές φορές, δεν διστάζουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, γι' αυτό και έχουμε τα αποτελέσματα που προηγούμενα σας περιέγραψα.
Παρόλα αυτά, νομίζω και δεν είναι πάλι έτσι χάιδε μάθιον, ότι κάποια στιγμή η πολιτεία, αναγνωρίζοντας αυτή την προσφορά, θα ανταποδώσει ή θα δώσει αυτά που οφείλει και στις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, αλλά κυρίαρχα στην ομάδα που εγώ αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι μαζί μας, που είναι η ένστολη γυναίκες και άντρες ελληνικής αστυνομίας. Την ευκαιρία της εδώ παρουσίαδας, θέλω να σας δώσουμε να προσφέρουμε κάτι που αναφέρεται στον τόπο και την ιστορία του. Κύριε Θερμοφύλλης, ο Ρεμίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταδική μου. Θα ακούω. Πάλι από τον κύριο Θερμοφύλλης και τον Λεωνίδα. Το μόνο να βρει. Είναι τιμή για μένα και χαρά ότι το παίρνω από τον κύριο Γενικό, γιατί είναι παλιός φίλος και συνεργάτης στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια. Να είστε καλά. Πραγματικά χαίρομαι και σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.